Παρακολουθούμε την επίθεση σε όλη τη Δύση, Μαρία, που εξαπολύει ο Ερντογάν. Ακούσαμε και στο βίντεο, καλεί τους απανταχού μουσουλμάνους σε τζιχάντ. Λέει μάλιστα πως η Ευρώπη είναι φυλακή για τους μουσουλμάνους. Ναι, Λίνο, ο Τούρκος Πρόεδρος προσπαθεί να συσπυρώσει το μουσουλμανικό κόσμο και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό με αφορμή το Παλαιστινιακό και εξαπολύει νέα επίθεση κατά της Δύσης και της Γαλλίας, κατηγορώντας τους ότι στοχεύουν τους μουσουλμάνους. Μάλιστα, χαρακτήρισε ως ανοιχτή φυλακή την Ευρώπη για τους 35 εκατομμύρια μουσουλμάνους που ζουν εκεί, μεταξύ των οποίων και 6 εκατομμύρια Τούρκοι, λόγω της ισλαμοφοβίας, όπως είπε χαρακτηριστικά, που εξαπλώνεται τόσο γρήγορα όσο ο κορονοϊός. Ο Ερντογάν αντέδρασε επίσης και στο νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Γαλλία για το ριζοσπαστικό Ισλάμ και απευθυνόμενος μάλιστα προσωπικά στον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, τον προειδοποίησε χαρακτηριστικά ότι αποτελεί γκυλοτίνα για τη γαλλική δημοκρατία αυτό το νομοσχέδιο. Πάντως, ο Τούρκος πρόεδρος βλέπει που Μελίνα ότι στρέφει τα βέλη του παντού στη Δύση, αλλά όχι εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και του Τζο Μπάιντεν. Πέρα βέβαια από τον υπεύθυνο επικοινωνίας του, τον Φαχρετίν Αλτούν, που κατήγγειλε τη χλιαρή αντίδραση του State Department. Οι προσπάθειες όμως να συσπυρώσει τους μουσουλμάνους δεν φαίνεται να έχουν επίχυση ούτε στη Μέση Ανατολή ούτε στο εσωτερικό. Μάλιστα στην Τουρκία προκαλεί αίσθηση μια τελευταία δημοσκόπηση που δείχνει ακόμη και τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου να ξεπερνά πλέον τον Τούρκο πρόεδρο σε ψήφους σε ενδεχόμενο προεδρικών εκλογών. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε μια τέτοια δημοσκόπηση και από εκεί καταλαβαίνουμε, Λίνα, ότι ούτε και αγώνας για τους Παλαιστίνιους και το Ισλάμ φαίνεται να συγκινεί τον τουρκικό λαό που σκέφτεται μόνο την οικονομία και την κατάστασή της πλέον.